Γεια σας, κύριε Βλάχο. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς ιδιαίτερα χαιρόμαστε, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά για σας κατά καιρούς. Και ας αφήσουμε τους τίτλους σας, γιατί έχετε κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Και από όσο ξέρω, ήσασταν και στην Αμερική, στην NASA. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει, για πολλά χρόνια. Ναι, εκεί έκανα το διδακτορικό μου σε ένα πανεπιστήμιο κοντά στη NASA, το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Οπότε ναι, ήμουνα μια μεγάλη περίοδο, περίπου 10 χρόνια ουσιαστικά. Ας ξεκινήσουμε από τη Λιβαδιά, που πλέον υπολείπεται Λιβαδιτών, και θα ήθελα να μου πείτε πώς εσείς, ένα παιδί ζώντας στη Λιβαδιά, όπως όλα τα άλλα παιδιά εκείνης της εποχής, βλέποντας τα αστέρια, φανταζόσασταν ότι θα τα μελετούσατε κάποια στιγμή. Δεν νομίζω ότι δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που ξεκίνησαν από αυτό το επίπεδο, δηλαδή να είναι ερωτευμένοι με την αστρονομία από μικρά παιδιά, γιατί έχουμε πάρα πολλά τέτοια παιδιά και ελπίζω να δούμε και μερικά την Κυριακή και τις υπόλοιπες Κυριακές μαζί μας. Αλλά εγώ ουσιαστικά αγαπούσα πάρα πολύ τη φυσική και τα μαθηματικά. Και ξεκίνησα Έδωσα τις εξετάσεις και μπήκα στο τμήμα φυσικής στη Θεσσαλονίκη και σιγά σιγά, μελετώντας φυσική, έκανα τη στροφή προς την αστροφυσική. Δηλαδή, εγώ περισσότερο ενδιαφέρομαι για τη φυσική των αστέρων και όχι τόσο για την παρατήρηση των αστέρων, που βέβαια συνδέονται, αλλά η δική μου δουλειά είναι περισσότερο στη φυσική των διαργασιών που βλέπουμε να γίνονται στους αστέρες. Δηλαδή είμαι θεωρητικός στη δουλειά μου. Και βέβαια στα τελευταία χρόνια στο φυσικό τμήμα αυτός ο έρωτας με την αστροφυσική ανέβαινε συνεχώς και βέβαια είχα την υποστήριξη πολύ καλών καθηγητών οι οποίοι με έσπρωξαν να κάνω περισσότερα από το να πάρω απλώς το πτυχίο και ένα ταξίδι όμορφο ξεκίνησε. Θα τα πούμε και εκεί, όχι τότε, τώρα σε αυτή την πρώτη ομιλία, αλλά αργότερα που θα δώσω και εγώ τη δική μου ομιλία, θα μιλήσω και για το δικό μου ταξίδι. Γιατί το ταξίδι που λέει ταξιδεύοντας στο διάστημα είναι ένα πολύ έτσι, ελκυστικό, μια πολύ ελκυστική αρχή και ισχύει για ανθρώπους, ισχύει για πάρα πολλά πράγματα, αυτό το ταξιδεύοντας που λέμε και ο άνθρωπος πάντα θέλει να ταξιδεύει και πάντα θέλει να ανοιχνεύει καινούριους δρόμους. Οπότε νομίζω ότι με τράβηξε πάρα πολύ αυτό το αχαρτογράφητο, το άγνωστο που θα γινόταν προς την Αμερική, αφού πήρα και την υποτροφία, ήταν εύκολο να συνεχίσω. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά στην πόλη μας, μέσω των διαλέξεων που οργανώνεται μέσα από τους φίλους Βιβλιοθήκης Λιβαδιάς, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, αλλά και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βιωτίας, με εσάς πάνω απ' όλα, να παρακολουθήσουμε μία σειρά 6 διαλέξεων και να ταξιδέψουμε, όπως είπατε, ένα Ναι. πολύ σημαντικό, μέσα στο ηλιακό σύστημα. Ναι. Τις νόητα θέματα, για τους περισσότερους από εμάς, αλλά άμεσα σε όλους μας. Όπως και το φαινόμενο του Βορείου Σέλας, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα μας. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το φαινόμενο που παρακολουθήσαμε? Και δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη η ερώτησή μου σε εσάς, ως ερευνητής τόσα χρόνια. Θα ήθελα την άποψή σας για τη μεταμόρφωση, δηλαδή την αλλαγή ή όχι των φαινομένων. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να πω 2 λόγια για τις διαλέξεις και να φτάσουμε και στο Βεβαίως, βεβαίως. Σέλας, γιατί έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε αυτή την εικόνα, νομίζω. Δεν ξέρω αν βλέπετε το slides με τις διαλέξεις τώρα. Ναι. Ναι, αυτό λοιπόν που θέλαμε να πετύχουμε σε αυτό το ταξιδεύοντας μέσα στο υλικό σύστημα, με αυτές τις ομιλίες, είναι πρώτον
να γίνει μια ενημέρωση σε επίπεδο εκλαϊκευτικό, δηλαδή να έχει όλες αυτές οι διαλέξεις θα γίνουν σε επίπεδο που θα κατανοητό σε όλους. Δεν είναι επιστημονικές διαλέξεις για επιστήμονες, είναι μια εκλαΐκευση του τι γίνεται σε αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν έχουμε μαζί μας 6-5 και εγώ ερευνητές, και οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια σε αυτά που θα μας μιλήσουν, ξεκινώντας από τον κύριο Κρυμιτζή που έχει 65 χρόνια που δουλεύει σε αυτά τα θέματα που θα μας πει την Κυριακή. Θα σας πω περισσότερα λίγο για τον κύριο Κρυμιτζή, γιατί είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα θέματα όλα και της κυρίας Σολομονίδου για τη ζωή στα φεγγάρια των πλανητών και του κύριου Δαγκλή, αλλά και του κυρίου Φράγκου και μετά της κυρίας Σιροπούλα και οι δικές μας, όλες αυτές αποτελούν έτσι ένα σύνολο από διαφορετικές όψεις αυτό του μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε πριν από 65 χρόνια για να ανακαλύψουμε και να βρούμε και να εξαχνιάσουμε περισσότερα πράγματα στο διάστημα. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση αυτού που συμβαίνει σήμερα, γιατί αυτή τη χρονιά ξεκινούμε 65 χρόνια που έγινε αυτή η μεγάλη ανακάλυψη. Άρα λοιπόν εκεί στοχεύουμε δηλαδή στο να δώσουμε όλα αυτά, αλλά υπάρχουν κι άλλος ένας στόχος πολύ σημαντικός και θέλω να τον τονίσω, γιατί είναι και θα είναι πάντα στο μυαλό μας αυτό το εξάμηνο. Εκτός από το κοινό της Λιβαδιάς που θέλουμε απλώς να ενημερώσουμε, στους μαθητές θέλουμε να περάσουμε και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί τρεις συμπολίτες μας, οι τρεις τελευταίοι ομιλητές, ο κύριος Φράγκος έχει τελειώσει το δεύτερο γενικό λύκειο Λιβαδιάς και μετά το τέλος των σπουδών του στη δευτεροβάθμια συνέχισε στο φυσικό τμήμα Θεσσαλονίκης, τον είχα φοιτητή και τώρα είναι καθηγητής σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο στην Ελβετία. Η κυρία Τσιροπούλα έχει επίσης μια πολύ όμορφη διαδρομή και αυτή από το πρώτο γυμνάσιο, όπως και εγώ, από το πρώτο γυμνάσιο Λιβαδιάς. Άρα λοιπόν έχουμε δύο συμπολίτες μας και εμένα, τρία παιδιά δηλαδή, τα οποία ξεκίνησαν όπως είναι και τα περισσότερα παιδιά μέσα που θα είναι στις ομιλίες. Και αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι αυτό το όνειρο να ταξιδέψει κανένας και σε προσωπικό επίπεδο μέσα στην επιστήμη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν οι δύο στόχοι είναι η ενημέρωση, με απλά λόγια, για να καταλάβουμε τι έρχεται, γιατί το διάστημα από εδώ και πέρα θα γίνει μέρος από τη συζήτηση και σε καθημερινό επίπεδο, γιατί αν βλέπετε πίσω σε αυτή τη διαφάνεια που είναι πίσω στο υπόβαθρο σε μένα, είναι γεμάτος ο τόπος από δορυφόρους, από διάφορους δορυφόρους, οι οποίοι έχουν διαφορετικές αποστολές, καταγράφουν διαφορετικά πράγματα. Αυτή είναι η γη που τη βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε το μαγνητικό πεδίο της γης με τα μπλε και εδώ είναι ο ήλιος και έχουμε μια συνεχή αλληλεπίδραση ήλιου και γης. Μα αυτό θα μας το πει πιο καθαρά η κυρία Τσιροπούλα, που είναι και η δική της ερευνητική δουλειά σε αυτή την αλληλεπίδραση, και ο κύριος Δαγκλής, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας που εξετάζει περισσότερο την αντίδραση της γης και του μαγνητικού πεδίου σε αυτά που συμβαίνουν στον ήλιο. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε. Έχοντας το πολύ θετικό στοιχείο ότι η βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς και οι φίλοι της Λιβαδιάς και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με χαρά δέχθηκαν αυτή την πρόταση που αρχικά έκανα εγώ, και έχοντας μια πολύ καλά οργανωμένη, θέλω να το πω έτσι γιατί το νιώθω και θέλω να το πω και θα το πω πολλές φορές, μια σύγχρονη βιβλιοθήκη έχουμε στη Λιβαδιά, η οποία έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τέτοιες μεγαλοεπίβολες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ομιλίες και ερευνητές, και το κάνει. Δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι. Έχει μια μεγάλη παράδοση συνεργασίας να φέρνει δηλαδή ομιλητές και ανθρώπους που εργάζονται στην λογοτεχνία, στην επιστήμη, σε διάφορα πράγματα, και οι μαθητές να εισπράττουν αυτά που έχει να μας πει η βιβλιοθήκη. Και επειδή οι βιβλιοθήκες το 2023 περνάνε σε μια τελείως άλλη φάση, τελείως διαφορετικό
μορφή από την παραδοσιακή που πήγαινες και δανειζόσουν ένα βιβλίο. Τώρα η βιβλιοθήκη είναι τελείως άλλο πράγμα και έχει όλες αυτές τις ψηφιακές δυνατότητες, μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες ομιλίες. Οπότε τα νέα παιδιά, εκτός από το λίγο πολύ καθιερωμένο και ας το πούμε σε ένα βαθμό πρόγραμμα σπουδών που τους λέει τι έχει γίνει, έτσι. Το τι έχει γίνει το 2023 δεν είναι όσο ελκυστικό όσο αυτό που μπορεί να γίνει και στο οποίο μπορεί και αυτοί να συμμετέχουν. Άρα ανοίγουμε λοιπόν ένα παράθυρο μέσα στην καθιερωμένη εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό το λέω για να αναπνεύσουν τα παιδιά το καινούριο. Να μιλήσουν με ερευνητές και να δούνε ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν είναι πλέον αυτά που ξέραμε. Τι 5 χρόνια κάνεις ένα επάγγελμα και μετά κάνεις μια στροφή προς κάτι άλλο και μια στροφή προς κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα παιδιά πρέπει να μιλήσουν με ερευνητές, πρέπει να δούνε τις νέες επιστήμες, όχι μόνο τη διαστημική φυσική που θα μιλήσουμε τώρα. Για τη διαστημική φυσική υπάρχει και κάτι ενδιαφέρον. Τα παιδιά αυτά μπορεί να μην ζήσουν όλη τους τη ζωή στη Γη. Ναι. Μπορεί δηλαδή το 2050, το 2060, είναι πολλά χρόνια αυτά που σας λέω τώρα για τη σύγχρονη ταχύτητα εξέλιξης της επιστήμης, αυτά τα παιδιά να μην ζουν όλα. Κάποια δηλαδή να πάνε στο φεγγάρι, να δουλέψουν ένα χρόνο, να γυρίσουν, να ξαναεπιστρέψουν. Αυτά θα γίνουν. Αν δεν γίνουν από όλους όσους θα είναι στο ακροατήριο, θα γίνουν από πάρα πολλούς. Μας φαίνεται περίεργο. Όσο περίεργο θα φαινόταν και στους γονείς μας το 50, αν τους λέγαμε ότι θα κάναμε αυτή τη συζήτηση τώρα μέσα από αυτόν τον τρόπο που την κάνουμε. Δεν ξέρω πόσο θα μας πίστευαν. Αν πάρετε λοιπόν αυτή την αλλαγή που έχουμε αυτή τη συζήτηση όπως γίνεται τώρα και την προβάλλετε στο μέλλον, θα γίνουν φοβερά πράγματα. Και έτσι θέλω να το περάσουμε αυτό στα παιδιά, ότι έρχεται μια τελείως άλλη εποχή που θα αλλάξει τα πάντα. Και θα είναι ωραίο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο πρώτος μας ομιλητής όμως είναι ένα φαινόμενο από μόνο του. Γιατί ο κύριος Κρυμιζής, θα τα πούμε λίγο και εκεί που θα είμαστε, είναι πραγματικά μια μορφή που αξίζει, το βλέπετε τακτικά. Ήταν στην ΕΡΤ3 πριν από 1-2 μέρες, νομίζω, και μιλούσε για θέματα που πιθανόν να μας μιλήσει και εμάς. Λοιπόν, οπότε έχουμε τη χαρά να ξεκινήσουμε με έναν τελείως έτσι, μια μορφή, ας το πούμε έτσι, και να προβάλλω εδώ λίγο την ομιλία που θα μας δώσει. Και αυτές οι διαστημικές αποστολές που λέμε εδώ πέρα, ο κ. Κρεμιτζής τις έχει ζήσει από κοντά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που απλώς πέρασε και έκανε μια εργασία. Έχει όλα αυτά τα χρόνια, έχει δουλέψει γύρω από αυτούς τους δορυφόρους και οι δορυφόροι έχουν επισκεφτεί όλους τους πλανήτες και έχει πράγματι μια πλούσια εμπειρία να μοιραστεί μαζί μας και να μοιραστεί και με τους νέους. Άρα λοιπόν έχουμε κάτι όμορφο να κάνουμε. Και περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, σε αυτές τις ομιλίες, όχι στην πρώτη, οπωσδήποτε την Κυριακή, θα μας δώσει έτσι και ένα κουράγιο ότι αυτή η δουλειά που έχει γίνει για να την προετοιμάσουμε τις ομιλίες είχε ανταπόκριση, δηλαδή σας άρεσε. Οπότε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και τις υπόλοιπες που θα γίνουν και ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Αυτά για τις ομιλίες. Για τον κύριο Κρεμιζή, ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε, επειδή έρχεται αυτή η εκδήλωση, συνήθως βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι, δηλαδή περνώντας μέσα από την εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο, τους βλέπουμε όμως να μιλάνε πάρα πολύ απλά, κατανοητά, για πολύ σύνθετα πράγματα. Έτσι θα ήθελα να μας δώσετε ένα δείγμα, γιατί οι περισσότεροι φοβούνται, σε εισαγωγικά, ότι δεν θα καταλάβουν αυτό που θέλουν να παρακολουθήσουν. Αλλά αναλύστε μας, γιατί όποιος ξέρει καλύτερα αυτό το πεδίο, το αναλύει και ακόμα πιο απλά. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Αυτό που κάνει μερικές φορές τις ομιλίες δυσνόητες είναι επειδή ο ίδιος ο ομιλητής δεν τα καταλαβαίνει αυτά που λέει. Δηλαδή όταν ακούτε κάτι και δεν το εξηγεί καλά κάποιος δάσκαλος, και αυτό περνάει και σε εμάς τους δασκάλους, είναι ούτε εμείς το καταλαβαίνουμε καλά. Ο κ. Κρεμιτζής λοιπόν και πολλοί άλλοι, αλλά και οι υπόλοιποι ομιλητές, αλλά
ο κ. Σεμιζής είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει αυτό το χάρισμα, γιατί είναι και αυτό ένα χάρισμα. Το να μπορέσεις να δώσεις κατανοητές επιστημονικές ομιλίες υψηλού επίπεδου, χωρίς να παραποιείς τα γεγονότα, δηλαδή να μιλάς ακριβώς όπως η επιστήμη έχει προχωράει, γιατί έχουμε και την άλλη περίπτωση. Έχουμε και αυτούς που όχι μόνο δεν καταλαβαίνουν, αλλά λένε και πράγματα απλώς για να εντυπωσιάσουν. Ναι, ναι. Και δεν βοηθάνε καθόλου αυτοί. Άρα ο κ. Σεμιτζής λοιπόν τα έχει ζήσει αυτά που λέει. Γι' αυτό δεν μιλάει για πράγματα που δεν έχει δουλέψει ο ίδιος. Δηλαδή οι ομιλίες του είναι στις διαστημικές αποστολές που έζησε. Δεν μας μιλάει περί παντός επιστή του. Ποτέ δεν μιλάει για κάτι που δεν το έχει ζήσει ο ίδιος. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σπάνια και όμορφες και ενδιαφέρουσες και κατανοητές. Γιατί μιλάει σε αυτά που έζησε. Άρα ξεφύγει από αυτό και μιλήσει για οτιδήποτε που πολλά από αυτά δεν του μιλάνε και του ιδίου, δεν είναι κατανοητός. Δηλαδή αν εγώ αποφασίσω να διαβάσω 3 βιβλία και να σας μιλήσω για τη βιολογία, σαφώς δεν θα είμαι κατανοητός, δεν θα σας λέω ό,τι να είναι. Αν σας μιλήσω όμως κάτι που το δουλεύω 10 χρόνια ο ίδιος και έχω πρωτοστατήσει στο να γίνει, και έτσι είναι και οι υπόλοιποι ομιλητές σε αυτές τις διαλέξεις, το κατανοητό είναι μέρος από αυτό που λέμε ότι ο ίδιος το καταλαβαίνει. Άρα μας περιμένει μια πολύ ενδιαφέρουσα Κυριακή. Έτσι ελπίζω και θα το δείτε εσείς, θα μου πείτε και μετά την ομιλία αν είναι έτσι. Είναι δεδομένο για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν και όχι μόνο συγκεκριμένο αντικείμενο επιστημονικό, αλλά γενικότερων γνώσεων, σύμφωνα με αυτό που συμβαίνει. Σας και περιμένω. Με αυτό που συμβαίνει, θα ήθελα τώρα, αν μπορείτε να μας πείτε για το φαινόμενο που είχαμε. Α, ναι. Και έτσι λίγο να μας φέρετε στην πραγματικότητα πόσο άμεση και πόσο άμεση σχέση υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που ζούμε και με το διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ να βρω μια στιγμή για να το εντοπίσω. Προσπαθώ να βρω μία διαφάνεια που ήθελα να κατεβάσω, ένα λεπτάκι να την εντοπίσω. Έχω λοιπόν ένα βιντεάκι που θέλω να σας δείξω, θα το ανοίξω αμέσως, δώστε μου ένα λεπτάκι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν εδώ την... Okay. Για να δούμε αν το βλέπουμε από πίσω. Ναι, το έχουμε. Άρα λοιπόν εδώ, αυτό λοιπόν ήθελα να σας δείξω. Πάμε λοιπόν στην αρχή και για να σας εξηγήσω τι γίνεται με το CELAS. Αυτό που είχαμε αυτές τις μέρες. Αυτό το βίντεο θα μας δώσει όλο το γραφικό κομμάτι για να το δείξουμε παραστατικά, να μην σας λέω μπλα μπλα μόνο. Λοιπόν, εδώ είναι ο ήλιος. Ο ήλιος λοιπόν πολλές φορές συνέχεια μας στέλνει έναν άνεμο. Και κάποιες φορές αυτός ο άνεμος είναι και εκρηκτικός, δηλαδή φυσάει και κάποιες φορές αυτό το φύσιμα, αυτά τα σωματίδια όμως δεν φυσάει όπως είναι ο αέρας που έχουμε στη Γη, φυσάει ηλεκτρόνια και πρωτόνια, δηλαδή ένα είδους πλάσμα το λέμε εμείς οι φυσικοί. Θα σας το δείξω λοιπόν ότι εδώ έγινε μια έκρηξη στον ήλιο, νάτι, θα γίνει τώρα, τη βλέπετε, έγινε μια έκρηξη. Αυτή η έκρηξη κουβαλάει αυτό το ιονισμένο αέριο, έρχεται προς τη Γη. Να τη Γη, εδώ είναι η Γη, και εδώ αυτές οι γραμμές που βλέπετε είναι τα μαγνητικά πεδία της Γης. Πολλοί πλανήτες δεν τα έχουν αυτά τα πεδία. Και επειδή δεν τα έχουν, όπως ο Άρης ας πούμε, δεν έχει αυτή την προφύλαξη, τη μαγνητική που έχουμε εμείς. Αν αυτή η προφύλαξη δεν υπήρχε, όλο αυτό το ιονισμένο αέριο θα ερχόταν απάνω στην επιφάνεια της Γης και θα μας βομβάρδιζαν σωματίδια και θα ήταν δύσκολο η ζωή να υπάρχει. Το μαγνητικό πεδίο μας σώνει εδώ πέρα. Αλλά κοιτάξτε τι όμορφα πράγματα κάνει. Όπως έρχεται λοιπόν αυτό το αέριο, συμπιέζει, τη βλέπετε εδώ, τη συμπίεσε το μαγνητικό πεδίο, την πίεσε, όπως ο αέρας που φυσάει στον δρόμο μας σπρώχνει. Αυτό το σπρώξιμο έγινε σε μαγνητικά πεδία, τα βλέπετε, τα παραμόρφωσε. Όταν παραμορφώσεις μαγνητικά πεδία, λέει η φυσική, δημιουργούνται ηλεκτρικά πεδία και επιταχύνουν τα σωματίδια. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Αυτός ο άνεμος ήρθε πίσω στην ουρά, από πίσω από τον ήλιο. Εκεί που είδατε προηγουμένως, σε αυτό το σημείο που είδατε προηγουμένως, αυτή η παραμόρφωση του μαγνητικού πεδίου εδώ,
Η παραμόρφωση του μαγνητικού πεδίου δημιούργησε μια γεωμαγνητική καταιγίδα. Η προηγούμενη ήταν η ηλιακή καταιγίδα. Παραμόρφωση του μαγνητικού πεδίου. Εδώ ήταν η γεωμαγνητική καταιγίδα. Τα σωματίδια είδαν ηλεκτρικά πεδία και επιταχύνθηκαν και κατεβαίνουν τώρα στις μαγνητικές γραμμές, γιατί τα φορτισμένα σωματίδια, λέει η φυσική, ακολουθούν τις μαγνητικές γραμμές και έρχονται και πέφτουν απάνω στην επιφάνεια της Γης. Εδώ είναι η ατμόσφαιρα της Γης. Περνώντας λοιπόν αυτά τα υψηλής ενέργειας σωματίδια από την ατμόσφαιρα της Γης, ιονίζουν την ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Οπότε το σέλας είναι ένας ιονισμός της ατμόσφαιρας. Αυτό το κόκκινο το ωραίο που είδατε στις εικόνες έχει να κάνει με σωματίδια που βρήκαν τα κατάλληλα άτομα, τα χτύπησαν, έχουν δημιουργήσει ιονισμό, όπως βλέπουμε σε κάποια tubes και τα λοιπά. Αυτός ο ιονισμός στην ατμόσφαιρα δημιούργησε το σέλας. Να, εδώ πέρα το έχει, αυτό είναι το σέλας. Εδώ είναι η Γη και εδώ είναι ο Βόρειος Πόλος. Συνήθως είναι στο Βόρειο Πόλο. Σπάνια όμως, όταν ο ιονισμός αρχίσει πολύ ψηλά, τον βλέπουμε και εδώ στις δικές μας, στα δικά μας πλάτη. Τα δικά μας πλάτη είναι νότια και επειδή συνήθως πάει κάτω μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια, να τη βλέπετε, πάει εδώ στην επιφάνεια, το μπλε αυτό που βλέπετε, είναι το Βόρειο Σέλα στην Νορβηγία όμως. Ναι. Εκεί συμβαίνει συνέχεια. Ο κόσμος πάει ταξίδια, πληρώνει πανάκριβα για να πάει να τα δει. Αν όμως συμβεί εδώ πάνω ψηλά, το βλέπουμε και εμείς στις νότιες. Αυτό δεν συμβαίνει τακτικά, σπάνια. 20 χρόνια είχε να συμβεί στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν είδαμε ένα σπάνιο φαινόμενο που για καλή μας τύχη ο ιονισμός άρχισε ψηλά και εμείς τον είδαμε και έχει κόκκινο χρώμα γιατί τα σωματίδια συνάντησαν τα σωστά άτομα να τα ιονίσουν. Παρακάτω θα πάρει άλλο χρώμα γιατί τα πιο υψηλής ενέργειας σωματίδια θα τα κάνουν, θα γίνει πράσινο. Άρα έχουμε πολλά χρώματα. Έχουμε κάτι κουρτίνες, αν έχετε δει το σέλας στην Νορβηγία, πώς το βλέπουν ο κόσμος. Και αυτό συνέβη. Συνέβη λοιπόν κάτι πανέμορφο. Συνέβη πριν 20 χρόνια και τώρα. Δεν το περιμέναμε, δεν το ξέρει κανένας, γιατί είναι σπάνια δύσκολο να το προβλέψεις αυτό το φαινόμενο. Είναι όπως οι σεισμοί. Και είναι αυτό που σας περιέγραψα. Ελπίζω να τα είπα αναλυτικά και ελπίζω να με καταλάβατε. Εγώ σας κατάλαβα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις γνώσεις σας που τις μοιραστήκατε μαζί μας και με το κοινό στο e-Parnassos και με όσους μας ακούνε. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Θα σας δούμε την Κυριακή και εκεί πέρα θα εκτενέστερα θα γίνει η συζήτηση. Κλείνοντας, έτσι για να μαζέψουμε όλη την κατάσταση και να κλείσουμε, μιλήσαμε για ταξίδια και θα ήθελα και την προσωπική σας γνώμη και αναφερόμενη τώρα και στα μικρά παιδιά, στους μικρότερους, και σε εμάς τους μεγαλύτερους. Ήθελα να μου πείτε ότι εσείς κάνατε ένα ταξίδι μέχρι τώρα το οποίο συνεχίζετε. Θα πρέπει να ταξιδεύουμε σε εισαγωγικά και να ανοίγουμε τους ορίζοντές μας ως άνθρωποι γενικότερα, άσχετα με τη σταδιοδρομία την επαγγελματική. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ αυτό θα το πούμε και στην ομιλία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Νομίζω ότι είναι η καρδιά της όλης συζήτησης. Αυτό το ταξίδι για να ανοιχνεύσουμε καινούργιους δρόμους, αχαρτογράφητους, φέρνει στην ζωή μας μια όμορφη αλλαγή και νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να το επιδιώξουν. Αυτή τη χαρά θα τους μεταφέρουμε και εμείς, ότι το ταξίδι δεν είναι μόνο το ταξίδι του ανθρώπου στο διάστημα, είναι το ταξίδι γενικότερα μέσα σε άγνωστους δρόμους που σε αναγκάζει να γίνεσαι όλο και καλύτερος. Σε γεμίζει χαρά, σε γεμίζει η ανακάλυψη, σε γεμίζει μια ευχαρίστηση μεγάλη και τελικά από αυτή την ευχαρίστηση και αυτή τη χαρά να κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο είναι και το χόμπι σου και σε γεμίζει χαρά, δεν παίρνεις ποτέ σύνταξη, γιατί από ό,τι βλέπετε και ο κύριος Κρυμιτζής και εγώ έχουμε πάρει σύνταξη από τη δουλειά, αλλά σύνταξη από την επιστήμη δεν πήραμε και δεν θα πάρουμε. Εκτός και δεν μας επιτρέπει ο εγκέφαλος πλέον. Αλλά η ομορφιά σε αυτό το ταξίδι είναι ότι είναι ένας έρωτας η επιστήμη και η ανακάλυψη και η καινοτομία και στον άνθρωπο και στην κοινωνία και στην χώρα και παντού. Οπότε
Με αυτά θα μιλήσουμε λίγο και την Κυριακή και θα τα δούμε πιο αναλυτικά και γι' αυτό σας περιμένουμε. Παρμένουμε να τα κουβεντιάσουμε αυτά πιο αναλυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου χαρά που σας είδα και θα σας δούμε και στις ομιλίες, ελπίζω. Σας περιμένουμε. Βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας.